νέα ήττα της ελληνικής κυβέρνησης και ατυχώς κατ' επέκταση της Ελλάδας στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο Ρετζέπτα Γη Περντογάν, εκτός από τον μπακτολό χρημάτων που πήρε για τους Σύρους πρόσφυγες, πήρε και την άνευ όρων αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Πλέον η στρατηγική σχέση Γερμανίας-Τουρκίας αναβαθμίστηκε εναντίον των εθνικών μας συμφερόντων και καλυμμένη με τον προπαγανδιστικό όρο προώθηση της θετικής ατζέντα. Θετική ατζέντα ήταν η εφεύρεση κύκλων εντό και εκτό Ελλάδα προκειμένου να καλύψουν την εθνική ήττα που βάφτισαν και νίκη. Αυτό που συντελέστηκε στη Σύνοδο Κορυφή είναι στα κατάθεση των ελληνικών όπλων. Εκπληρώθηκε ένα πάγιο αίτημα τη Τουρκία και τη Γερμανία δεδομένου πω το ενδεχόμενο πλήρου ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποκλειστεί εδώ και χρόνια. Άρα, μονόδρομο ήταν και είναι η ειδική σχέση που περνά πρώτα από την αναβάθμιση τη Τελωνιακή Ένωση. Πήγε λοιπόν η κυβέρνηση Κυριάκου και Έδωσε αμαχητή και αυτό το όπλο.